Αλλά οι ειδήσεις που υπάρχουν πραγματικά μας αφήνουν άφωνους. Είδηση βόμβα από τον Bloomberg, όπου αναφέρει, και βεβαίως συγγνώμη, αλλά αυτά που είπε χτες ο Μπαχτσελή, αν τα συνδυάσουμε με αυτά που είχε πει ο Φιντάν, ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών, και ο Μπαχτσελή που λέει ότι θα θάψει τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες στη θάλασσα του Αιγαίου και της Μεσογείου, είναι πολλά. Θα τα πούμε ένα-ένα. Για να τα δούμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, για να μην μπερδέσω και στους τηλεθεατές μας. S400 Bloomberg λέει ότι Τούρκοι αξιωματούχοι πλησίασαν το περιβάλλον του Τραμπ και είπαν ότι θα μπορούσαμε, λέει, ως Τουρκία να αποδεχθούμε την περιορισμένη χρήση των S400 χωρίς να τους απομακρύνουμε. Μάλιστα. Άρα αρχίζει, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Bloomberg, εγώ αυτό καταλαβαίνω, η αποδίκηση των S400 και σε περίπτωση που τους χρειαστούμε, μήπως τους χρησιμοποιήσουμε. Και ως αντάλλαγμα, βέβαια, η Τουρκία διεκδικεί, το έχει δηλώσει ο Τούρκος Πρόεδρος, τα F-35. Να ξαναμπεί στο πρόγραμμα. Να, να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Δεν μαλώνει. Τους έχει βγάλει από τα κουτιά ποτέ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τους F-400 τους έβγαλε η Τουρκία από τα κουτιά. Τους έχουν, βεβαίως τους έχει βγάλει. Το 2019 είδαμε εκτοξεύσεις των S-400. Ναι. Είχαμε δει στη Μαύρη Θάλασσα σε εκτοξεύσεις των S-400. Την άσκηση. Το είχαμε δει. Από εκεί και πέρα δεν ξαναείδαμε, και από εκεί και πέρα υπήρξε ο αποκλεισμός των F-35. Τώρα έρχεται η Τουρκία και φαίνεται, σύμφωνα με τον Bloomberg, ότι προσεγγίζει το περιβάλλον του Τραμπ, λέγοντας ότι μην τους απομακρύνουμε στους S400, μην πάνε αλλού. Περιορισμένη χρήση, άρα αποθήκευση είναι πιο διπλωματική. Οι διπλωμάτες πάντα λένε κάποιες λέξεις πολύ γλυκές. Άλλα λένε, άλλα καταλαβαίνεις. Και άλλα γίνονται στο τέλος. Για όλα τα θέματα αυτό το λέω. Λοιπόν, ναι, όλα, ναι, από σωστά, εκεί πέρα, επίσης το Bloomberg υποστηρίζει πως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε μια ξεκάθαρη απάντηση από τους Αμερικανούς για το ζήτημα. Σαφώς θα περιμένουν να αναλάβει ο Τραμπ, και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει.